Με αποφασιστικότητα και πρωταγωνιστικούς στόχους ξεκίνησε η χρονιά στον Κρουσόνα. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε πέρυσι στα play-off το πρωτάθλημα της ΑΕΕ αλλά δεν τα κατάφερε, πείσμωσε τη διοίκηση και τον πρόεδρο Κώστα Μπουμάκη που έχουν κάνει κινήσεις για μια δυναμική και πρωταγωνιστική πορεία στο πρωτάθλημα, δίνοντας τα κλειδιά της τεχνικής ηγεσία στον Στέλιο Κοζανίδη και προχωρώντας σε σπουδαίες μεταγραφικές προσθήκες. Έτσι θέλουν να επιβεβαιώσουν το το και τον χαρακτήρα νικητή που διαθέτει ο Κρουσόνας το απόγευμα τη Πέμπτη έγινε η πρώτη συγκέντρωση στο γήπεδο Στολίδη του Κρουσόνα, το οποίο μάλιστα θα φιλοξενήσει φέτο και τον τελικό του Κιουπελουέψη. Ενώ παρουσία τη διοίκηση, τη τεχνική ηγεσία και των ποδοσφαιριστών, τον αγιασμό τέλεσαν οι εφημέριοι του Κρουσόνα, ο πατήρ Δημήτρη Μερονιανάκη και ο πατήρ Μανώλη Φασουλάκη, οι οποίοι είναι και ένθερμοι υποστηρικτέ του σωματίου. Ο νέο προπονητή Τέλιο Κοζανίδη τόνισε στις δηλώσεις του στην κάμερα της Κρήτη TV ότι το Σωματείο έχει από τη φύση του πρωταγωνιστικού στόχους, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά, υπομονή και επιμονή. Ξέρουμε τι ομάδα πάμε να δημιουργήσουμε, ξέρουμε όλοι μας σε τι ομάδα έχουμε έρθει. Το όνομα της ομάδος και μόνο το λέει ότι πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές και να διοικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από όλε τι διοργανώσεις. Αλλά χωρί όμω μεγάλα λόγια, δεν μου αρέσουν καθόλου τα μεγάλα λόγια. Απλά με πολλή δουλειά και στο θέλω να κάνουμε ένα ταμείο που να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και πραγματικά να είμαστε όλοι να έχουμε πάρει αυτό που μα αξίζει. Θέλει υπομονή, θέλει όμω πάρα πολύ δουλειά. Θέλει υπομονή και επιμονή. Το πώ είναι δύσκολο άθλημα και ειδικά όταν ομάδε χτίζονται, εκεί πρέπει να έχει ακόμα περισσότερο υπομονή. Υπάρχουν οι έμπειροι παίχτε φέτο, έχουν έρθει παιδιά που παίζαν σε μεγαλύτερη κατηγορία. Μαζί με τα νέα τα παιδιά, τα παιδιά που μείναν πέρσι, νομίζω ότι είναι όλοι πάρα πολύ αξιόλογοι και θα προσπαθήσουμε μέσα στο γήπεδο να κάνουμε μια πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα και να πάρουμε τουλάχιστον αυτό που μα αξίζει. Οι ποδοσφαιριστέ Αλέξανδρο Κασμερίδη και Βαγγέλη Μωραήτη, που αποτελούν νέα αποκτήματα, αλλά και ο κρουσανιώτη Μιχάλη Κοκολογιάννη, που επέστρεψε μετά από τρία χρόνια στην ΚΑΠΑ 19 του ΟΦΗ, επεσήμαναν ότι θα δώσουν όλοι το 100% για να βοηθήσουν την ομάδα. Όλα τα παιδιά θα δώσουν το κάτρωμα σε αυτό. Ε, υπάρχει μια χημεία μεταξύ παικτών και της διοίκησης. Είναι κοντά μας από την πρώτη μέρα. Ε, ευελπιστώ πάνω απ' όλα να υπάρχει υγεία. Στόχος της ομάδας είναι να πρωταγωνιστεί. Εγώ ήρθα να βοηθήσω την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ξέρω που έχω έρθει και σε τι, έστει αυτή η ομάδα. Ε, εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και θα δώσω το 100% των δυνατοτήτων να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ. Είναι μια πρόκληση σε μένα. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε, θα πάμε καλά. Θα δώσουμε το 100% όλοι μα και όλα καλά θα πάνε. τα αρκετά παιδιά από το χωριό και ο κόσμο μα είναι η δύναμή μα και το χρειαζόμαστε. Για τη φιλοσοφία που θα έχει φέτο η ομάδα, μίλησε ο πρόεδρο Κώστας Μπουμάκη. Ο Πάοκ πρέπει να πρωταγωνιστεί. Έτσι πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Κρίναμε ότι στου στόχου που είχαμε θέσει για τη σεζόν 2019-2020 έπρεπε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Ήρθανε καινούρια παιδιά με φιλοδοξίες, με όνειρα και ήρθαν και άνθρωποι που έχουν στο πετσί τους τον πρωταθλητισμό. Ε, δίνουμε τα κλειδιά στον Σάγιο τον Κοζανίδη, στον προπονητή μας, έναν αξιόλογο και καταξιωμένο ποδοσφαιριστή και έναν προπονητή που θεωρώ ότι έχει όλη τη δίψα για να ξεκινήσει και να χτίσει κάτι καλό.